Το κίτρινο αυτοκίνητο με οδηγό ένα νεαρό άνδρα μεταμορφώθηκε σε μια όμορφη μάζα σιδερικών. Λίγο μετά τις 6 χθες το απόγευμα, σε αυτόματη φυλασσόμενη διάβαση στην οδό Κάρλα στη Λάρισα, το αυτοκίνητο παρασύρθηκε από διερχόμενο τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Βόλο-Λάρισα. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Από περίοικους κλήθηκε αμέσως στο ΕΚΑΒ. Ήταν όμως πλέον αργά για τον 34χρονο Τότιλα Κωνσταντίνο Μπούμπα, που βρήκε ακαριαίο θάνατο. Πιθανολογείται ότι ο 34χρονος επιχείρησε να περάσει τη διάβαση. Δεν πρόσεξε ότι ερχόταν τρένο και το κακό δεν άργησε να συμβεί. Από την αστυνομία διερευνάται αν οι μπάρες που κινούνταν αυτόματα λειτουργήσαν εκείνη την ώρα και έπεσαν. Ευτυχώς, τόσο ο μηχανοδηγός όσο και οι 53 επιβάτες του τρένου δεν τραυματίστηκαν. Λίγη ώρα αργότερα επιβιβάστηκαν σε λεωφορείο του ΟΣΕ για να μεταφερθούν στον τελικό προορισμό τους. Στο σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα.